Νομίζω το δεύτερο χειρουργείο που έκανε στους Κυλιακούς, γυρνώντας από τη Στουρμγκράτς που είχα πάει 6 μήνες δανεικός, κατάλαβα ότι έχω μεγάλο σοβαρό πρόβλημα στους Κυλιακούς. Βάλαμε ένα πλάνο και είπαμε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω την αθλητική δραστηριότητα καθόλου. Πρέπει να μείνω ενεργός τουλάχιστον 2 μήνες για να φύγει ένα οστικό είδημα που είχα τότε. Και εν τέλει έφυγε, αλλά ο πόνος δεν πέρασε. Πέρασε με την πρώτη του χειρουργείου. Με βοηθήσανε να μπορέσω και ψυχολογικά, αλλά και πάνω απ' όλα σωματικά, να ξαναμπω στον δρόμο του να είμαι υγιής πάνω απ' όλα, για να μπορέσω κι εγώ να ξαναφτάσω, όπως είπα και πριν, στο επίπεδο του που ήθελα. Όταν είσαι τραυματίας, κακά τα ψέματα, δεν αποδίδεις ούτε όπως θες, αλλά και η καθημερινότητά σου είναι πολύ άσχημη. Δηλαδή, εγώ υπήρχε στιγμές που έκλαιγα, όχι από τα νεύρα, από τον πόνο, και δεν μπορούσε να βοηθήσει ούτε η γυναίκα μου, ούτε η οικογένειά μου, κανένας. Αυτό έχει κρατήσει περίπου ένα χρόνο και. Έπαιζα με χάπια για να μπορέσω να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Βγήκα πιο δυνατός μέσα από αυτό το γεγονός.